Και μία ερώτηση που δεν είναι τόσο σχετική, αλλά είναι σχετική με τα πάθη γενικότερα. Πόσο αυστηροί πρέπει να είμαστε με τον εαυτό μας, Πάτερ, όταν ο πνευματικός είναι λίγο επιεικής απέναντί μας? Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας και πολύ επιεικείς με όλους τους άλλους. Έτσι, αυτό μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Να είμαστε άτεγκτοι με τον εαυτό μας, έτσι, ανυποχώρητοι. Να μην δικαιολογούμε ποτέ τον εαυτό μας, αν θέλουμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Και θα έλεγα να κάνουμε και το τολμηρό βήμα, όπως αναφέρεται και στους βίους των Αγίων, να επιλέξουμε αυστηρό πνευματικό, λεγόμενο αυστηρό πνευματικό, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αυστηρός και επιεικής πνευματικός, όπως δεν υπάρχει αυστηρός και επιεικής γιατρός. Γιατί ο πνευματικός είναι γιατρός, γιατρός των ψυχών μας. Δεν μπορεί να πεις αυτός ο γιατρός είναι αυστηρός ή αυτός ο γιατρός είναι επιεικής. Αλλά μπορείς να πεις αυτός ο γιατρός είναι καλός γιατρός γιατί με θεράπευσε και αυτός είναι κακός γιατρός γιατί με εξαπάτησε. Δεν με θεράπευσε. Μου πήρε τα χρήματα αλλά δεν βρήκα την υγεία μου. Έτσι το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για ένα πνευματικό. Υπήρχαν προχιλίων ετών, λέει ο Άγιος Σημειών ο Θεολόγος, που έζησε το 1000 μετά Χριστού. Στην εποχή του, λέει, υπήρχαν, το λέει ο ίδιος ο Άγιος, πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα, δυστυχώς. Είχαν μόνο τον τίτλο, δηλαδή, του πνευματικού. Δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να θεραπεύσουν. Και αυτό μας λένε οι πατέρες, συμβαίνει διαχρονικά. Ένας πνευματικός που ο ίδιος δεν έχει φτάσει στην απάθεια, δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του, δεν έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα, έτσι, και να διακρίνει το δαιμονιώδες από το θεϊκό και από το ανθρώπινο και να σου πει ότι ξέρεις αυτό που έχεις είναι από σένα, αυτό είναι από το διάβολο, αυτό είναι από το Θεό. Ο τάδε λογισμός, η τάδε κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διάκριση και δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Γιατί ο ίδιος δεν έχει θεραπευτεί. Δεν έχουν ανοίξει τα μάτια της ψυχής του έτσι και δεν βλέπει σωστά τον άλλον, τον όποιο άλλον. Αφού δεν έχει δει καλά και σωστά τον εαυτό του. Γιατί τα πάθη σκουτίζουν τον άνθρωπο και δεν βλέπει. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα τι γίνεται. Επειδή ο πνευματικός, ο αθεράπευτος, έχει μέσα του τα πάθη ζωντανά, τα δικαιολογεί και στα πνευματικά του παιδιά. Και τους λέει, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα αυτό, δεν είναι τίποτα το άλλο, γιατί το έχει και ο ίδιος, δυστυχώς. Δεν έχει θεραπευτεί ο ίδιος. Και ζούμε μια τραγικότητα μετά, βεβαίως. Και ο πνευματικός κολλάζεται και το πνευματικό παιδί κολλάζεται, έτσι, δεν θεραπεύεται. Γιατί δεν έχει πέσει σε σωστό γιατρό. Για σκεφτείτε ένας γιατρός που είναι ο ίδιος άρρωστος και δεν ξέρει πώς να θεραπεύσει τον εαυτό του. Είναι άνθρωπος που μπορείς να τον εμπιστευτείς και να του πεις «κάνε με καλά», αφού δεν ξέρει να κάνει καλά τον εαυτό του. Οπότε να επιλέγουμε αυτούς που ο κόσμος λέει αυστηρούς πνευματικούς. Αυτοί που λέγονται αυστηροί είναι αυτοί που θεραπεύουν. Οι άλλοι που είναι επιεικείς και χαϊδεύουν τα πάθη, δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι οι ίδιοι αθεράπευτοι, οπότε δεν θεραπεύουν και τους άλλους. Το να μας χαϊδεύουν τα πάθη δεν μας θεραπεύει σε καμιά περίπτωση. Μπορεί ίσως λίγο να κατευνάζεται ή να τρέφεται ο εγωισμός μας, ότι είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά τα γεγονότα, έτσι, οι προκλήσεις, οι πειρασμοί θα μας προδώσουν και θα έχουμε μεγάλη δυστυχία. Και έχουμε το φαινόμενο, το τραγικό φαινόμενο, να στέλνουν οι ίδιοι πνευματικοί τα πνευματικοπαίδια τους στους ψυχιάτρους και στους ψυχολόγους. Γιατί δηλώνουν ανίκανοι να θεραπεύσουν, αν είναι δυνατόν. Ο πνευματικός να μην μπορεί να θεραπεύσει από μια πνευματική νόσο το παιδί του, το πνευματικό του παιδί, και να το στέλνει να πάρει χάπια ή να κάνει ψυχοθεραπεία, δεν ξέρω τι άλλο, ψυχολογική υποστήριξη. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι πια φοβερή κατάπτωση. Αλλά είναι αυτό το δυνηρό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης που είπαμε. Δυστυχώς όμως και πολλοί λαϊκοί άνθρωποι έτσι που θέλουν υποτίθεται να προχωρήσουν πνευματικά επιλέγουν τέτοιους γιατρούς που δεν θεραπεύουν τελικά, απλώς χαϊδεύουν τα πάθη.
και νομίζουν ότι είναι και ήδη καλυμμένοι, γιατί λέει, αφού μου το είπε ο πνευματικός μου, είμαι εντάξει. Δεν είσαι καθόλου εντάξει, γιατί και εσύ έχεις λογική και οφείλεις να γνωρίζεις έτσι, το θέλημα του Θεού, το λόγο του Θεού, και να διακρίνεις ποιος είναι ο πνευματικός που ζει σύμφωνα με το λόγο του Θεού και συμβουλεύει σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Και να απομακρύνεσαι από αυτούς που δεν ακολουθούν τον Θεό και τους Αγίους Πατέρες. Υπάρχει ένα φοβερό έτσι, περιστατικό στο εξομολογητάριο του Αγίου Νικοδήμου με κάποιον πνευματικό εντός εισαγωγικών που συγχωρούσε κακώς με ωμέγα το ως. Δηλαδή δεν έπρεπε να συγχωρεί γιατί το πνευματικό παιδί του αμάρτανε και δεν μετανοούσε, οπότε δεν υπάρχει συγχώρησης. Δηλαδή μπορεί να διαβαστεί συγχωρητική ευχή, αλλά δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να κοινωνήσει εφόσον δεν μετανοεί. Έτσι. Συγχωρούσε κακώς και επέτρεπε στο πνευματικό παιδί του να κοινωνεί και κάποια στιγμή πέθανε το πνευματικό παιδί, πρώτο αυτό, και κολλάστηκε. Γιατί ακολουθούσε αυτά που του έλεγε ο πνευματικός, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, χωρίς Άγιο Πνεύμα και το επέτρεπε να κοινωνεί και να είναι ήσυχος, ενώ παρέμενε αμετανόητος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίστηκε το πνευματικό παιδί στον και του είπε, κολλάστηκα και τι είσαι εσύ, γιατί δεν μου υπέδειξες το σωστό τρόπο για να θεραπευτώ και επειδή ακριβώς είσαι εσύ αιτία, θα σε πάρω και σένα μαζί μου. Και την ίδια ώρα τον άρπαξε και τον πήρε και αυτό στην κόλαση. Κολλάστηκε δηλαδή και ο πνευματικός εξαιτίας του αθεράπευτου πνευματικού παιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι φοβερή ευθύνη του πνευματικού, αλλά και φοβερή ευθύνη και του εξομολογουμένου. Έτσι, για το ποιον πνευματικό θα διαλέξει. Γιατί όταν πρόκειται να επιλέξεις ένα γιατρό, ρωτάς και ξαναρωτάς και ψάχνεις να βρεις τον καλύτερο γιατρό. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τον γιατρό της ψυχής μας.